έναρξη εκδήλωσης. Επιμνημόσυνη θέηση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, σχέτησε τη μνήμη μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, σχέτησε τη μνήμη μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, σχέτησε τη μνήμη μας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγης μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσούν, φυλά τον αυτάς εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύσιν σου, Κύριε, όπου απάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα αναπαύσουν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχρετος παρθένος, η Θεόν αφράστος και ίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε και ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ να πάψω στον ψυχών των και κειμένων δούλων του Θεού των εν πόντο, αδίκως φαγιασθέντων Ελλήνων πατέρων και αδελφών ημών, κατά την άδικον και σκληράν γενοκτονίαν των ποντίων αδελφών ημών, και υπέσχορθην αυτής παν πλημέλη με ακούσιονται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός, τάξη τας ψυχάς αυτών, ένθε ειδί και να πάγονται τα ηλέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και θεόμενε τη σώμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταργήσας, το δε διάβολον καταπατήσας και η ζωή του κόσμου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των και οικημένων δούλου σου, τον εν πόντο αδίκως φαγιασθέντων Ελλήνων πατέρων και αδελφών ημών, κατά την άδικον και σκληρά γενοκτονία των ποντίων αδελφών ημών, και υπέρ σκορθήν αυτής, πάν πλημέρη με ακούσονται και ακούσιον, και τάξον εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έσυν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, συγχαρμόντας εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, ότι η Ανάσταση, η ζωή και μακρία ανάπαυση των κειμένων δούλων σου των εν πόντο, αδίκως φαγιασθέντων Ελλήνων πατέρων και αδελφών ημών, κατά την άδικον και σκληρά γενοκτονία των ποντίων αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, εσύ τον Άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχων ως αθάνατος βασιλεύς. Και αναστάσσε εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Παναχράτου και Πανομούμενης αυτού Μητρός. Των Αγίων Πορπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Του Αγίου και Δικαίου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου. Τας ψυχάς των δεξιμών μεταστάντων δούλων αυτού εσχυνής γιοντάξε. Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίου σου ρυθμίσε. Ημάς ελεήσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή
ημών, αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη, αδελφοί ημών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατή σας, και έτησε της μνήμαση, ζωήν χαρισάμενος. Χριστέ ψε σεν θα λέω, παίζω το και με τζόπο μου, παίζω το πόνο κι εγώ. Να ακούγε με ο ουρανόν και οι άγγελεν τα μάν, και για τον κοντόν τ' αγαπώ, αντί να εφτάνε θα μάν. Χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας και τέως Προέδρου Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριος Χρήστος Δημήτριος Τοπαλίδης. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, Πανοσιολογιώτατε, κύριε Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, κύριοι βουλευτές, κύριε ευρωβουλευτά, στρατηγέ, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων του Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των πολιτιστικών σωματείων της πόλης μας, συμπατριώτες, πόντιοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη.
Η γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου ως μέρος της ευρύτερης γενοκτονίας που διαπράχθηκε από τον ίδιο Θήτη την ίδια περίοδο σε βάρος όλων των χριστιανικών λαών της Ανατολής αποτελεί την μελανότερη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Αποτέλεσε την πρώτη συστηματική εξόντωση εκατομμυρίων αθώων πολιτών με μόνο έγκλημά τους στην διαφορετικότητα και δυστυχώς πρόδρομο του Ολοκαυτώματος αλλά και τόσων άλλων γενοκτονιών που έλαβαν και εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα έως τις μέρες μας. Η παρουσία μας σήμερα εδώ, ενώπιον του μνημείου της γενοκτονίας των προγόνων μας, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην θυσία τους, αλλά επιβάλλεται να αποτελεί και προσκλητήριο αγώνα απέναντι σε κάθε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, απέναντι σε κάθε γενοκτονία. 105 χρόνια έχουν περάσει από την 19η Μαΐου 1919, όταν ο γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στην Αμισό, σημερινή Σαμψούτα του Πόντου, σηματοδοτούντας την τελική και πιο φρικαλαία φάση της γενοκτονίας των προγόνων μας. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, η Τουρκία αρνείται να συμφιλειωθεί με το ιστορικό της παρελθόν και εξακολουθεί και αρνείται το έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων. Η άρνηση αυτή, τελικό στάδιο κάθε γενοκτονίας, χαρακτηρίζει και διαμορφώνει την κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία του τουρκικού κράτους, το οποίο φυσικά δομήθηκε πάνω στο αίμα και τις περιουσίες των γενοκτονημένων λαών. Η αδυναμία εξηλαίωσης απέναντι στα θύματα του στιγερού εγκλήματος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επανάληψή του σε βάρος κάθε μειονότητα στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και της διαμόρφωσης μιας εξωτερικής πολιτικής άρπαγα απέναντι σε όλους τους γείτονες. Ας μην ξεχνάμε πως η Τουρκία παρανόμως κατέχει στρατιωτικά εδάφη σε γειτονικές της χώρες, διεκδικεί πέραν και πάνω από το διεθνές δίκαιο επέκταση στη Μεσόγειο σε βάρος της χώρας μας και της Κύπρου, ζητάει από κυρίαρχες χώρες να εκδώσουν στη Τουρκία μέλη του κοινοβουλίου τους με το κοινοβουλευτικό έργο των οποίων αυτή διαφωνεί, ασελγεί σε βάρος της μνήμης των προγόνων μας με τη συστηματική καταστροφή και αλλίωση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικά στιγματίζει ακόμα και σήμερα εκατομμυρίων ανθρώπων, όλους εμάς τους απογόνους των επιζησάντων που φέρουμε το συλλογικό τραύμα του θύματος, τους αμέτρητους ποντιόφωνους και μη, συμπατριώτες μας στη σημερινή Τουρκία, στους οποίους δεν αναγνωρίζει ούτε καν το αυτονόητο δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και την ελευθερία της έκφρασης, αλλά και την σύγχρονη Τουρκία, η οποία συνεπία της άρνησής της να αναγνωρίσει τα διαπερχθέντα εγκλήματα και να συμφιλειωθεί με το ιστορικό της παρελθόν, αδυνατεί να εξηλειωθεί και εξακολουθεί να καταπατά κάθε έννοια ανθρωπίνου δικαιώματος, οποιοδήποτε φυλετικού, θρησκευτικού ή πολιτικού κομματιού της, δεν απηχεί και εκφράζει την κυρίαρχη κρατική ιδεολογία. Όλα αυτά τα χρόνια, ο οργανωμένος ποντιακός χώρος με τις δικές του αποκλειστικά και μόνο δυνάμεις, αγωνίζεται για τη διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί ως την τελική δικαίωση. Αγώνας, ο οποίος συνεχώς προσθέτει εθνικά και τοπικά κοινοβούλια στον κατάλογο των χωρών που στέκονται δίπλα μας αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία. Ωστόσο, όλοι εμείς, πολιτικοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε την επίσημη ελληνική πολιτεία, η οποία πρέπει επιτέλους να αρθεί στο ύψος του ιστορικού της χρέους και να διεκδικήσει την αναγνώριση της γενοκτονίας και την επιβολή της διεθνούς δικαίου απέναντι στον τρομοκράτη της περιοχής μας. Δυστυχώς, πέραν όλων των ανωτέρων και απέναντι στο ιστορικό χρέος, γινόμαστε μάρτυρες μιας κατεφημισμών προσέγγισης και διμερών συμφωνιών με την γείτονα χώρα, σε μια χρονιά μάλιστα που διανύουμε την 50η επέτειο από την αιματηρή εισβολή του Ατίλα, όπου δεν γίνεται καμία αναφορά στην παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, καμία αναφορά στην αναγνώριση της γενοκτονίας, καμία αναφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσο όμως και αν προσπαθούν οι θειασότες του κατευνασμού της Τουρκίας να μας πείσουν για την αναγκαιότητα αυτών των ενεργειών, η πρόσφατη μετατροπή σε τζαμί της μονής της χώρας αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα πως η ενδοτική στάση απέναντι στην Τουρκία δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Η μόνη προϋπόθεση για την ανάπτυξη πραγματικής φιλίας και συνεργασίας στις δύο πλευρές του Αιγαίου είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας και ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας. Άλλωστε, κατά την πάγια θέση του μεγαλύτερου πολιτικού στοχαστή του σύγχρονου ποντιακού ελληνισμού, του προσφάτως εκλειπώντος αημνής του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, δεν υπάρχει ποντιακό ζήτημα, κυπριακό ζήτημα, κουρδικό ζήτημα ή ζήτημα του Αιγαίου, παρά μόνο το τουρκικό ζήτημα, επί του οποίου η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τον αγώνα, να καταδείξει το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας και να την απομονώσει διεθνώς. Όσο δεν το πράττει, θα ακούμε για γενοκτονία των Τούρκων από τον ελληνικό στρατό, για γαλάζιες πατρίδες, για σύνορα της καρδιάς τους, για μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος, της Μονής της Χώρας, της ίδιας της Αγίας Σοφίας και στα βουνά, τα δάση και τα ποτάμια του Πόντου, τα άταφα πτώματα και οι ψυχές των προγόνων μας θα αναζητούν δικαίωση. Ποτέ ξανά! Ευχαριστούμε. Κατάθεση Στεφάνου. Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Δήμαρχος Λαρισαίων.
εκπρόσωπος ενόπλων δυνάμεων, ανώτερος διοικητής Φρουράς. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Εκπρόσωπος του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εκπρόσωπος του Πρίτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Νομού Λάρισας. Επιμελητήριο Λάρισας. Νέα Δημοκρατία Λάρισας. Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος. Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λάρισας. Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Σύλλογος Ποντίων Λάρισας.
Σύλλογος Κυπρίων Νομού Λάρισσας. Σύλλογος Κρητικών Λάρισσας Οξυλορίτης. Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαινεστούντων Ποντίων Οπόντος. Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Λάρισσας. Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αβέροφ, ο Θεταλός. Ιστορική Λαογραφική Ένωση Λάρισσας, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ενός λεπτού σιγή ανάκρουση εθνικού ύμνου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.